Επανέρχομαι στη συζήτησή μας, πάω στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταθάκη. Μου δίνετε αίσθηση ότι είστε ανακουφισμένοι που δεν εκλεγήκατε. Και το λέει πολλοίς κόσμος αυτό. Ότι δηλαδή αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί, θα είχε στρογγυλέψει λίγο τα πράγματα και θα είχε επιτύχει υψηλότερα ποσοστά. Μήπως δεν νιώθατε έτοιμοι? Μήπως χρειαζόσασταν αυτό το χρόνο προετοιμασίας που δίνει η αξιωματική αντίθεση? Δοκιμάζετε την κρίση ειλικρίνειας του ΣΥΡΙΖΑ, διότι επί δύο διαδοχικές εκλογές ισχυρίζεται ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Την πρώτη, ναι, ο κόσμος δεν το πίστεψε αυτό. Η πρώτη εκλογή πήσαμε μικρότερο ποσοστό, το 17%. Στις δεύτερες εκλογές πήσαμε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ποσοστό, προφανώς όχι αρκετό. Το μεγαλύτερο που είχε ποτέ αριστερό κόμμα στην Ελλάδα. Και αυτά με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι η παραμονή της χώρας στο ευρώ είναι συμβατή με το γεγονός ότι μπορείς να πεις όχι στο μνημόνιο και να εφαρμόσεις μια αντιμνημονιακή πολιτική που ήταν μια εξαιρετικά σύνθετη πολιτική με δεδομένο το πολιτικό κλίμα και τις θέσεις των αντιπάλων. Πριν από λίγο, δεν ξέρω αν το προλάβατε αυτό να το ακούσετε, είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Είπε ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάθαινε μια μικρή πολιτική ζημιά, να είχε κάποιο κόστος αν στήριζε ή μετήχε σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα τώρα, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ την πατρίδα στη διαπραγμάτευση κάποιων σημείων του μνημονίου με τη συμμετοχή του. Δηλαδή να είστε ο επιταχυντής, τον γκάζι, σε μια επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων σημείων του μνημονίου. Νομίζω μπορεί ότι να μην είχατε το απόλυτο, ναι, που εσείς ευαγγελιζόσασταν προεκλογικά, αλλά θα βοηθούσατε να πάμε πιο πολύ προς την κατεύθυνση της πολιτικής που προτείνατε. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι ήταν από τις πιο καθαρές εκλογές αυτές, διότι είχαμε δύο κυβερνητικές προτάσεις. Οι δεύτερες εκλογές ήταν σε αντίθεση με τις προηγούμενες. Ήταν μια καθαρά επιλογή κυβέρνησης. Αυτό ήταν πολύ σαφές. Άρα εμείς εκ των υστέρων, εφόσον αυτό είναι το αποτέλεσμα και πρέπει όλοι να το σεβαστούμε, δεν έχουμε επιλογή να αλλάξουμε αυτό το οποίο, στη θέση την οποία μας τοποθέτησαν οι πολίτες. Αυτή η θέση είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτές τις θέσεις πρέπει να τις υπερασπιστούμε. Εγώ έρχομαι και λέω, εάν η Νέα Δημοκρατία και ο συνασπισμός των κομμάτων, ο οποίος θα διαπραγματευτεί, θα κυβερνήσει και θα διαπραγματευτεί, έχει τη δυνατότητα ή την ικανότητα να διαπραγματευτεί ένα από τους περισσότερους όρους, που είναι μια ατζέντα που την είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και που προεκλογικά φαινόταν ότι αυτό είναι ακραίο, δεν θα το δεχτούν οι Ευρωπαίοι, δεν. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Και μπορώ να πω και πολύ συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο η επιμήκυνση της προσαρμογής. Είναι η παράταση αποπληρωμής του χρέους, αυτό που συζητάνε στην Ιρλανδία, από 20 σε 30 χρόνια, πιθανόν και σε 40. Είναι το αναπτυξιακό πακέτο, το οποίο θα έχει τουλάχιστον 30 με 40 δις για την Ελλάδα. Είναι η ιδέα της αναστολής κρίσιμων μέτρων του μνημονίου ή και της ακύρωσής τους. Τα 11 δις περικοπές, τα εργασιακά και μια πληθώρα άλλων θεμάτων, τα οποία εάν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τα διαπραγματευτεί, και η δική μας συμβουλή είναι να εξαντλήσει όλες αυτές τις δυνατότητες, μακάρι να προχωρήσει. Γιατί να μην κάνουμε μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα? Δεν είναι θέμα εθνική. Γιατί να πάμε εκεί πέρα, όλοι οι Έλληνες θέλουν, αν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε αυτά τα μέτρα. Λέτε, κύριε Κατσουρά, ανεξάρτητα από το αν θα μετέχουν στην κυβέρνηση. Ανεξάρτητα, δεν μετέχουν. Να μετέχουν στη διαπραγμάτευση, να δουν πώς είναι. Τεχνική. Γιατί έχετε. Δεν είναι προνόμιο κανενός η διαπραγμάτευση, νομίζω, και είναι, δόξα τω Θεώ, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άκουσα, δεν είναι. Δεν προνόμιο, λέω, κανενός κόμματος. Συμφωνώ, γι' αυτό το λέμε. Δόξα τω Θεώ, ΣΥΡΙΖΑ έχει αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν και τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, και νομίζω ότι είναι παραπλανητική, διότι δεν έχουν. Αν εννοείται για τεχνικό επίπεδο, ως καθηγητής ευχαρίστω. Μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευση, εγώ λέω. Δεν νομίζω. Είναι αυτή τη στιγμή που προέχει η κυβέρνηση που έχει την πολιτική ευθύνη. Είναι η πολιτική το πρώτο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Αυτό που λέει ο κύριος Καψής έχει μια βάση, και με την έννοια ότι και τεχνοκρατικά θα χρειαστεί σε μια διαπραγμάτευση να υπάρξει γνώση μια και στήριξη. Πολιτική βάση, κύριε Χατζηνικολάου. Αν δεν πετύχουμε αυτά τα οποία όλος ο ελληνικός λαός θέλει, και δεν θα τα πετύχουμε όλα, είναι μοιραίο. Δεν πρόκειται να μας τα δώσουν όλα αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης. Μετά θα βγαίνουν και θα πετροβολάνε απ' έξω. Ανεύθυνοι.
Ας τα πετύχουν. Και, και οι Δημάρχοι και ο ΣΥΡΙΖΑ να πετύχουν τη διαπραγμάτευση αυτή. Ποιος εννοείται ότι θα πετροβολούν. Κύριε Χατζηπολάου, να πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε τι λέω. Παρακαλώ. Το λέω μεταφορικά. Να πω ένα παράδειγμα. Αλλά δυστυχώς και κυριολεκτικά γίνεται. Ναι, από ένα παράδειγμα για να ενισχύσω αυτό που λέει ο κύριος Καψής. Και μαζί με το παράδειγμα, μια που πήρατε το λόγο, που θα σας τον έδινα και εγώ τώρα, να σας ρωτήσω και πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται, και κακώς δεν το ρώτησα και στον κύριο Δένδια, μου το στέλνει εδώ στο Twitter ο φίλος μου ο Κότσος, λέει, τι είναι αυτά, λέει, τους παίρνουν τηλέφωνα η Μέρκελ και ο Λάντ και τους λένε πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και τι πρέπει να κάνουν και παρεμβαίνουν από τη βραδιά των εκλογών. Τι είναι αυτά. Η ερώτηση είναι πώς αισθάνεστε με αυτά τα τηλεφωνήματα. Έχουμε υποκλοπές στην Ελλάδα, ξέρουμε το περιεχόμενο συνομιλιών. Να το αντιστρέψω λιγάκι, κύριε Χατζηγολάου. Είναι πολύ κοντά στο παράδειγμα που ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το θέμα της επιμήκυνσης είναι καθοριστικό, γιατί είναι αυτό που αλλάζει και το ζήτημα των μέτρων. Το έχουμε υπεραναλύσει άλλη συζήτηση, κύριε Σαθάκη. Επιμήκυνση του προγράμματος εννοώ, έτσι. Το θέμα του αναπτυξιακού ευρωομολόγου είναι επίσης καθοριστικής σημασίας και εδώ πέρα έχει αποστολή η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η πολιτική ομάδα της κυρίας Μέρκελ που αντιδρά, όπως επίσης ο Ευρωπαϊκός Συνόδος που έχει μείζωνα ζητήματα μέχρι και με την κοινή αγροτική πολιτική. Αν μιλάτε για το ευρωομόλογο, δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Δεν είπα είναι μόνο. Εγώ μιλάω για τους ρόλους μιας ελληνικής ομάδας. Yeah. Πώς θα μπορούσε ένας καλός προπονητής να δώσει ρόλους. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ρόλο στην πολιτική ομάδα που ανήκει να την ξεκολλήσει από την αρνητική στάση που έχει για τις χώρες του Νότου. Κύριε Κουκουλόπουλε, λέω ότι είναι ευρώ στο Νότο. Προσέξτε. Μου γράφει εδώ η φίλη μου η Κατερίνα, γιατί η παρέμβαση των πολιτών σε αυτή την εκπομπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και διαρκής. Δεν μπορεί, λέει, μη λέτε, λέει, ότι μπορεί να υπάρξει εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι το διαπραγματευτικό όριο της σημερινής πλειοψηφίας είναι το ευρώ πάση θυσία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θα κινδυνεύει το ευρώ. Δεν λέει πάση θυσία. Εγώ άκουσα τον Τσίπρα να λέει δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Το νόμισμα δεν είναι φετί. Έχει εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα βγει από το ευρώ και ότι δεν θα πειραχτούν και οι καταθέσεις. Ναι, αλλά είπε και ότι το ευρώ δεν είναι φετί. Η έκφρασή του εγγυώμαι. Αναλαμβάνω και εγγυώμαι. Ας τα κάνει. Πάντως στην πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας έχει ενισχυθεί αρκετά. Μεταξύ μας έχει ενισχυθεί, ξέρετε κύριε Σταθάκη. Εμείς κάνουμε μεταξύ μας διαπραγματευτική. Στην Ευρώπη φαντάζομαι δεν έχει πάει κυβέρνηση, η κυβέρνηση που θα πάει θα γίνει. Πάμε πίσω στο κύριο διαπραγματευτικό. Πολύ καλή. Τον διακόψαμε. Να αλλάξω όμως το θέμα λιγάκι, να αλλάξουμε την κουβέντα. Είπα για την εθνική ομάδα. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω μια θεωρία που δεν θα κάνω ανάλυση. Μαθαίνω ότι ετοιμάζει το κύριο Βενιζέλος να αλλάξει τα πάντα στο Πασόκ, σύμβολα, όνομα. Υπομονή. Γιατί δεν κάνετε ένα κόμμα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχουμε με σου. Εδώ γελάνε όλοι. Ακριβώς επειδή γελάνε όλοι δεν έχουμε σχέση. Ναι, αλλά αυτό έχει στην κοινωνία επικρατήσει πια σαν αντίληψη ότι έχετε ταυτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προφανώς το γνωρίζω. Εγώ όμως θέλω να σου πω, κύριε Χατζηγολάου, θέλω να πω τη γνώμη μου για τα μείζωνα. Ο ελληνικός λαός από το 1974 και εφ' εξής ψηφίζει με ένα μαγικό τρόπο και ζωγραφίζει τα αποτελέσματα. Έχει και χιούμορ η ζωγραφιά αυτή. Αν δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν θα κάνω τώρα ιστορική αναδρομή. Προσέξτε, ποιες αντιμνημονιακές δυνάμεις πήραν 151 έδρες στην προηγούμενη Βουλή. Αν ήταν λεβέντες, να λειτουργούσε δύο εβδομάδες, να το καταψηφίζαν. Εγώ δεν πέρδεψα ποτέ τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου, ούτε του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Χρυσής Αυγής. Αυτοί τις μπερδεύουν μεταξύ τους. Τώρα τι έκανε. Έδωσε, προσέξτε, 149 στη Νέα Δημοκρατία και στον Καμένο. Έβαλε σε όλους εμάς δύσκολα. Είναι σάρκος και εξαρκός οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ζώες και ΣΥΑ. Και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν το κόμμα. Προσέξτε. Αυτά τα διαζύγια οδηγούν στις πιο μεγάλες έχθρες. Να το ξέρετε αυτό. Και το ξέρω. Ξέρω πολύ καλά, κύριε Χατζηγολά. Όμως με μια δύναμη που είναι εξαρκός, δεν μπορεί και να θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να αφήσουμε κυβέρνηση. Μα εμείς διαφωνούμε στην ουσία της πολιτικής ενότησης. Συμφωνείτε. Παρότι είστε, δεν είστε εξαρκός. Το έχετε καταλάβει. Το γέλιο που έπεσε γύρω-γύρω δεν έπεσε ότι δεν ήταν σωστή η ερώτηση κύριε του Μάτζη Νικολάου. Το γέλιο έπεσε για να επιδοκιμάσουν ότι αυτό συμβαίνει στην πράξη. Κύριε Μανώλη, τώρα θα μπορούσατε να το κάνετε. Τώρα που βγαίνετε στον αφρό,
θα κρυθείτε κι εσείς, γιατί οι θέσεις για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, είναι θέσεις εξόδου όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον πλανήτη θα μας διώξουν αν εφαρμόσουμε αυτά που λέτε για το μεταναστευτικό. Τότε να μην εφαρμόσουμε τίποτα. Λοιπόν. Προετοιμάζετε το έδαφος δηλαδή να μην αλλάξει τίποτα στο μέλλον. Ετοιμαστείτε να κρυθείτε τώρα που θα λειτουργήσει η Βουλή για να δείτε πώς είναι απέξω και πώς από μέσα. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι τα μνημόνια, αντιμνημόνια, κύριε Χατζηγολάου, δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί το μνημόνιο είναι κατ' ουσίαν ο χρόνος προσαρμογής, ο οποίος οδήγησε σε μια βαθιά ύφεση και είναι προϊόν μιας καθαρά μονεταριστικής αντίληψης. Ποιος διαφωνεί με την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, με την πλήρη απελευθέρωση των μεταφορών, με τα 67 από τα 70 μέτρα συμφωνούν όλοι οι νοήμονες Έλληνες. Όλοι. Και η απορία είναι γιατί δεν τα κάνουμε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Αυτό που έχει επικρατήσει είναι λίγο ως μνημόνιο, είναι μια φράση πίσω από την οποία κρυφτήκαν άπαντες για να δηλώνουν αντιμνημονιακή. Αυτό που εννοεί ο λαός ως μνημόνιο είναι οι διαρκείς μειώσεις μισθών και συντάξεων τη ίδια στιγμή που οι τιμές είναι στο ταβάνι. Αυτό είναι. Αλλάζουν λοιπόν άρδιν τα πράγματα αν έχουμε μια επιμήκυση. Η αδικία είναι δηλαδή η κατανομή των βαρών που γίνεται άδικα. Ακριβώς. Αυτό είναι το μνημόνιο. Ακριβώς. Αλλάζουν άρδιν τα πράγματα λοιπόν. Γίνεται ένα απλό στη διαχείριση του πρόβλημα το θέμα των 11-12 δις του Ιουνίου εάν έχουμε επιμήκυση του προγράμματος 2-3 έτη. Ναι, είναι η απάντηση. Μπορεί να επιβεβαιώσει και ο Θάκης. Ναι. Δεν αρκεί. Όχι, δεν αρκεί, δύο λεπτά. Απελευθερώνει επιπρόσθετους φόρους για την ανάπτυξη, για την άμεση άρση κοινωνικών οδηγιών. Ναι, είναι η απάντηση και εδώ. Η Ελλάδα, ορίστε κύριε Βελωσή. Γιατί μειώσατε τους μισθούς και τις συντάξεις τότε, αν αυτά είναι τα ζητήματα. Δηλαδή, μειώνεται. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε από ένα έλλειμμα πρωτογενές 25 δις σε πλεόνασμα 9 δις. Πόσα χρόνια. Γιατί υιοθετήσαμε μία τρέλα, με τρέλα κύριε Βελωσή, και έχουμε μιλήσει μαζί επανειλημμένα. Τα έχω πει στον κύριο Χατζηνικολάου, βουλευτής και υφυπουργός, δεν κρατώ στο στόμα μου κλειστό. Υιοθέτησε η χώρα το πρόωρο μιας μονεταριστικής νεοφιλελεύθερης τρέλας σε 5 χρόνια να κάνει κάτι που εκ των πραγμάτων θα την έβαζε σε ένα τέτοιο πιάδι ύφεσης που να μην θεωρηθώ βλάσιμος, ο Θεός δεν μπορούσε να τη βγάλει. Ναι, αλλά το Πασόκ το αποφάσισε αυτό. Από εσείς οι ζωνιστές το είχατε αυτό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση που δεν είσαι μονάδα. Είπα κάποιος τρίτος. Εγώ λοιπόν επιμένω κύριε Χατζηγολάου ότι το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης είναι αυτό. Τώρα τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση στην οποία θα μετάσχετε κι εσείς. Δεν θα πάρει αυτά τα μέτρα των 11,5 εκατομμυρίων. Εγώ εικάζω και υποθέτω ότι ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για την επιμήκυση κατά κύριο λόγο του προγράμματος με τον κύριο Ολάντ, γιατί ήταν και το βασικό του αντικείμενο στη συνάντηση που είχαν κάνει στο Παρίσι. Γι' αυτό και είπε ότι και ο κύριος Σαμαράς πιστεύει με την κυρία Μέρκελ. Πιέζει όντως την ίδια πολιτική ομάδα για το αναπτυξιακό ευρωομόλογο και δεν το λέω για να υποβαθμίσει τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να ξεκολλήσει η ομάδα των ριζοσπαστών της αριστεράς, όπως λέμε, από τη θέση ούτε ένα ευρώ στον νότο. Γιατί η Ευρώπη, όποιος έχει στοιχειώδη εμπειρία, είναι μια διαδικασία, γι' αυτό είναι τόσο αργή και γραφειοκρατική. Δουλεύει πάρα πολύ με τις πολιτικές ομάδες. Άρα ο καθένας κάτι έχει να κάνει στο δικό του τόπο για να πετύχουμε μια καλή συνισταμένη, ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα στην κυβέρνηση θα μπείτε κανονικά ή θα μπείτε κομψή-κομψά. Θα μπείτε αντρικά ή θα μπείτε μπήκα και δεν μπήκα. Διότι ακούω διάφορα σενάρια. Θα στείλει, λέει, στελέχη Β' Εθνικής. Περίεργα πράγματα δηλαδή. Θα σας πω δύο απλά πράγματα. Πρώτον, θα μπείτε ή δεν θα μπείτε. Πρώτον, το Πασόκ πρέπει να στηρίξει καθαρά την κυβέρνηση. Πρέπει να τελειώνουμε στην πρώτη εντολή. Η σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πιστεύω πρέπει να γίνει που πρότεινε ο κ. Βενιζέλος. Με πρωθυπουργό Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι είναι το ζήτημα του προσώπου. Όχι, είναι. Ίσον. Πρέπει να ξέρουμε. Είναι το ζήτημα των στόχων. Προσωπικά θα έλεγα γιατί όχι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των υπουργών από την πλευρά του Πασόκ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Πασόκ στα πλαίσια της αναγέννησης, ανασυγκρότησης όπως και αν μπούμε, θα πρέπει να βάλει στην εντατική το κομμάτι εκείνου του οργανισμού του που πάσχει από επαγγελματική ασθένεια. Και η επαγγελματική ασθένεια του Πασόκ λέγεται Υπουργίτιδα. Το επάγγελμα υπουργός, το Πασόκ με το επάγγελμα υπουργός πρέπει να τελειώνει. Για να ξαναφερθεί ξανά στον κόσμο, για να προκαλείται αυτός ο γέλοντας που είναι απολύτως δικαιολογημένος, δεν κακίζω κανέναν, ούτε θύμωσα, ούτε βέβαια με ξένησε ο γέλοντας για την ταύτιση. Τα στελέχη του Πασόκ, τα αποκαλούμενα κορυφαία,
έχουν αποκοπεί ολότελα από την πραγματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει δύο αποστολές. Πρώτον, να ξαναβρει τι το συνδέει με την κοινωνία. Και δεύτερον, έχει μια υποχρέωση, κύριε Χατζηγουλάου, να βάλει την πραγματική ατζέντα της χώρας. Η πραγματική ατζέντα της χώρας, πέραν αυτών που σας είπα, επιτρέψτε μου να πω πως είναι άλλη. Διαπραγμάτευση δεν χρειάζεται το μνημόνιο, αν το ορίσουμε όπως σας είπα, με απελευθέρωση και μεταφορών. Διαπραγμάτευση και μάλιστα σκληρή χρειάζεται η κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί όσο συνεχίζεται, έχει δίκιο το ΚΚΕ, το ευρώ έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό νόμισμα για τις χώρες του Νότου σε ό,τι αφορά τα αγροτικά μας προϊόντα. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θα το κάνουμε, θα βάλουμε ζήτημα ποσοστώσεων για γάλα, ζάχαρη, κρασί και αμπέλια. Αν δεν βάλουμε τέτοια ζητήματα, θα λουνίζουμε τα αυγά, επιτρέψτε μου να πω, με τα μνημόνια και την μνημόνια. Δεύτερο ζήτημα. Να μιλάμε για ανάπτυξη. Το ζήτημα της χρεοκοπίας, της απειλής χρεοκοπίας, για να μην παρεξηγηθώ, της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας που είναι η ΔΕΗ, όπου παράγει τη φθηνότερη κιλοβατόρα από το λιγνίτι σε όλη την Ευρώπη και έχει ποινικοποιηθεί ο λιγνίτης. Δίνουμε την υψηλότερη τιμή στα φωτοβολταϊκά και ετοιμάζουμε τη νέα γενιά εισοδηματιών στην Ελλάδα. Βάζουμε φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Η ΔΕΗ αντί να δίνει κέρδη, δίνει ζημιά στο ελληνικό δημόσιο. Και η χώρα έχει εκκρεμότητα να ανοίξει τα λιγνητορυχεία Δράμας και Λασόνας και μετετράπει σε δίθεν μνημονιακή υποχρέωση αντί πινακίου φακής να πουλήσει 4 μονάδες. Έτοιμες που ενώ πηγαίνουν να κλείσουν, δεν θα κλείσουν. Δεν σας βάζω τοπικό ζήτημα επειδή είναι συμπατρίδων. Αυτά είναι η ενέργεια, είναι το κεντρικό ζήτημα της χώρας. Η κιλοβατόρα, αν δεν προσέξουμε αυτή τη στιγμή, εδώ θα μιλάμε για μνημόνια, αντιμνημόνια. Σας είπα την βαριά έτσι, λαϊκή φράση, θα λωνίζουμε τα αυγά. Μιλάμε για μνημόνια, αντιμνημόνια και η Ελλάδα βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια σε 3 χρόνια από σήμερα να έχει 2,5 φορές πάνω την τιμή της κιλοβατόρασης για όλους μας. Σπίτια και εσείς θα μου λέτε για μείωση πιστών. Δηλαδή όλοι εδώ οι παριστάμενοι μπορούν να ξαναπάρουν πίσω μέρος των μειώσεών τους και θα τα πληρώνουν στη ΔΕΗ και τον όποιο ιδιώτη πάροχο για την τιμή του ρεύματος. Και εμείς άδομε. Δηλαδή η χώρα έχει πολύ σκληρά ζητήματα στην πραγματικότητα που πρέπει να τα βάλει στο τραπέζι. Λοιπόν, και θέλω να πιστεύω, γι' αυτό να σας απαντήσω για τις εξεταστικές που δεν με ρωτήσατε. Στις εξεταστικές πρέπει να τελειώνει η αυτογελιοποίηση του πολιτικού συστήματος. Πιστεύω να συμφωνεί και ο κύριος Δένδιας. Τέπε και ο ίδιος και εγώ στη Βουλή και άλλοι βουλευτές όλων των κομμάτων. Μην χτυπήσετε το τραπέζι και εσείς σαν τον αρχηγό σας με τη Siemens. Θέλω να σας πω το εξής. Καλά κάνετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω κύριε Χατζηγουλάου ότι έχει αυτογελιοποιηθεί, έχουμε αυτογελιοποιηθεί ως πολιτικό σύστημα με την πορεία των Εξεταστικών Επιτροπών. Ή θα αλλάξει η μορφή των Εξεταστικών Επιτροπών και μετά ας μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Και για την οικονομία και τα υπόλοιπα. Ο Ραχώη, κύριε Κουκουλόπουλε, ο δεξιός Ραχώη στην Ισπανία, ψήφισε ένα νόμο για τους βουλευτές που αφορά τα ασφαλιστικά τους, τους μισθούς τους και τη νομική τους μεταχείριση και έχει ένα απλό άρθρο που λύνει όλο το θέμα αυτό. Λέει, οι βουλευτές αντιμετωπίζονται από τον νόμο όπως όλοι ως οι πολίτες. Ως πολίτες. Αυτό δεν θέλει τίποτα. Αν το αποφασίσετε όλα τα κόμματα μαζί, θα το περάσετε σε ένα απόγευμα από τη Βουλή. Και δεν θέλει τίποτα αυτό. Δεν υπάρχει κανείς που να σας κατηγορήσει. Ούτε ότι παραβιάσατε το Σύνταγμα, ούτε τίποτε. Το Σύνταγμα, το οποίο επικαλούνται πολλοί, δεν είναι ένα νεκρό γράμμα. Συμφωνώ πολύ. Αν όλος ο λαός θέλει κάτι να αλλάξει και σας το λέει όλος ο λαός, και συμφωνήστε όλα τα κόμματα στη Βουλή, είναι μία φράση. Ο βουλευτής αντιμετωπίζεται όπως ο κάθε πολίτης. Συμφωνώ. Να το ψηφίσετε με 300 ψήφους και ας φωνάζω εγώ τι είναι αντισυνταγματικό. Κύριε Χατζηγουλάου, ξέρετε ότι έχουμε υπογράψει 420 υποψήφιοι. Γιατί δεν το κάνετε, του πάρτε το νόμο του Ραχώη. Δεν σας εκλογές... ζητάει ο λαός, δεν ζητάει πολλά. Κύριε Χατζηγουλάου, συμφωνώ. Δεν θέλει πρωτοτυπία. Πάρτε το νόμο του Ραχώη, αντιγράψτε τον. Λέει να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Όχι βουλευτική σύνταξη. Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Όχι βουλευτική σύνταξη. Όλοι του ό,τι χρόνια έχεις δουλειά πριν ένσημα να προσθέτεις και τα χρόνια που είσαι βουλευτής. 2 θητείες μόνο ο βουλευτής. Όχι παραπάνω. Να μην γίνεται επάγγελμα. Εσείς μου είπατε πριν ότι γίνεται επάγγελμα το Υπουργείο Λύκη. Έγινε.
και μερικά τέτοια απλά πράγματα μπορείτε να κάνετε. Γιατί εκτός από το μνημόνιο υπάρχει και η σχέση της κοινωνίας με την πολιτική που έχει διαταραχθεί. Ναι, ακριβώς, μα το είπαμε. Καταρχήν, νομίζω ότι είχατε διαβάσει το 2007, το είχατε παρακολουθήσει, από το βήμα της Βουλής που είχα προτείνει την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και διαδοτικής ασφάλισης. Και είχα προτείνει δύο θητείες και είχα δεχτεί επίθεση. Είχατε φάει πολύ ξύλο από τους συναδέλφους. Το βήμα της Βουλής ήταν ο κύριος Σούρλας, πρόεδρος, και μου λέει ότι είμαι εκτός θέματος. Τα θυμάμαι. Σε ανύποπτο χρόνο το 2007. Ναι, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, απλώς να θυμίσω ότι έχει καταθέσει αντίστοιχη. Μετά. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση νόμου. Είναι αλήθεια. Έχει καταθέσει πρόταση νόμου. Μετά όμως, ήταν τότε που αλλάζαμε το Σύνταγμα. Πάντως κατέθεσε. Ναι, συμφωνώ, αλλά πολύ μετά. Θέλω να πω ότι ποτέ έφαγα πολύ ξύλο. Και μάλιστα ένας υπουργός, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος τώρα δεν είναι στην πολιτική, με βρίσκει στο εντεκτήριο της Βουλής δύο μέρες μετά, ήταν ενεργή υπουργός και μου λέει καλά από τη φράση. Τι είναι πρόταση είναι αυτή που έκανες. Και εγώ που δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου, και η απάντηση ήταν ότι έχει τόσα πολλά λεφτά που δεν χρειάζεται να πάρει σύνταξη. Δηλαδή δεν είχε δουλέψει στη ζωή του, και άρα κινδύνευε να μην πάρει σύνταξη. Κύριε Χατζηνικόλαο, κοιτάξτε. Εδώ θεωρώ ότι κάνουμε ένα λάθος. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, πολύ σύντομη, διότι βλέπω Γιώργο Τράγκα, ο οποίος κατέφθασε και είναι όρθιος, για να του βάλουμε μια καρέκλα να καθίσει μαζί μας και να συνεχίσετε την τοποθέτησή σας. Σε δύο λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ με το νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Άλλο να στο λένε κι άλλο να το βλέπεις. Ο ΟΤΕ μειώνει το πάγιο 25% στο νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Μπες στη νέα εποχή τιμών για να σερφάρεις με Connex και να μιλάς δωρεάν προς σταθερά και κινητά. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα στάρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με Ευγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με Ευγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε τη Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Αγάπησα και αφοσιώθηκα στη χειροτροφία. Ξεκίνησα με μία μικρή επιχείρηση που πήγαινε συνεχώς όλο και καλύτερα. Πριν από πολλά χρόνια έτυχε να γνωρίσω τον αείμνηστο Γεράσιμο Βασιλόπουλο που με την αγάπη του φρόντιζε πάντα την εγχώρια παραγωγή. Για να πουλήσεις το Βασιλόπουλο χρειάζεται να έχεις ένα τοίχο με πιστοποιητικά. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κάνει σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Ρε μαν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα. Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια 1987. Μαζί. Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο sexy ρούχα για το καλοκαίρι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men's Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men's Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία.
Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το αγαπημένο σας Qashqai τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai. Δικό σου από 15.990 ευρώ.